Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Φως στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, όπου ο 53χρονος κατηγορούμενος για υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης επικοινωνούσε σε chatrooms με παιδόφιλους, προσπαθεί να ρίξει η ελληνική αστυνομία και να ταυτοποιήσει αυτούς που βίαζαν το κοριτσάκι έναντι 50 έως 100 ευρώ ο καθένας. Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, περισσότεροι από 200 παιδόφιλοι ενδιαφέρθηκαν να συναντήσουν το κοριτσάκι που εργάζεται περιστασιακά στο μίνι μάρκετ του 53χρονου, στα Σεπόλια. Οι αστυνομικές έρευνες εστιάζονται και στο ενδεχόμενο να μην είναι οι 12χρονοι το μόνο θύμα, αλλά πίσω από τη δάση του 53χρονου να υπάρχει και ένα ολόκληρο κύκλωμα παιδόφιλων. Ταυτόχρονα, ερευνάται και αν το πρόσωπο περιβάλλοντος του κοριτσιού μπορεί να γνώριζε τι συνέβαινε εδώ και μήνες. Σε τρεις κατευθύνσεις στρέφονται οι έρευνες των διοκτικών αρχών προκειμένου να αποκαλύψουν τα φρικιαστικά μυστικά του 53χρονου που βίαζε και εξέδιδε την 12χρονη στον Κολωνό. Από το περασμένο Σάββατο, όταν συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, οι άνδρες της υποδιαεθνισής ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής, αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν αναλάβει να ρίξουν άπλο το φως στην υπόθεση, συλλέγουν στοιχεία γύρω από τις δραστηριότητες αλλά και τις επαφές του 53χρονου. Παράλληλα, περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα αναδείξουν τις τηλεφωνικές κλήσεις του παιδοβιαστή αλλά και τα ίχνη που έχει αφήσει στα τσάτ, όπου έκλεινε τα ραντεβού για τη 12χρονη. Μέσα από τις συνομιλίες αυτές, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τους περισσότερους από τους 200 που είχαν εκφράσει την επιθυμία να βιάσουν το άτυχο κοριτσάκι. Πρόκειται για τα άτομα που είδαν το προφίλ της 12χρονης που είχε δημιουργήσει σε συγκεκριμένο site ο 53χρονος και αντάλλασε μαζί τους μηνύματα προκειμένου έναντι 70 ευρώ να κακοποιήσουν σεξουαλικά το κορίτσι. Εκτός όμως από τους πελάτες που βρίσκονται στις προτεραιότητες των αστυνομικών, ερευνάται τόσο το παρελθόν του δράστη, όσο και το ενδεχόμενο να υπάρχουν άτομα που να γνώριζαν ή να αμείβονταν και αυτά από τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε οι ανήλικοι. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας αρνούνται να πιστέψουν ότι ο 53χρονος ξύπνησε κάποιο πρωί και αποφάσισε να γίνει παιδοβιαστής και μαστροπός ανηλίκων. Έτσι, ψάχνουν το ενδεχόμενο να έχει επαναλάβει παρόμοιες πράξεις και στο παρελθόν, ενώ δεν αποκλείεται για το λόγο αυτό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δοθεί εντολή από την εισαγγελία για δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Την ίδια ώρα όμως η βεντάλια των ερευνών ανοίγει. Και αυτό γιατί οι αστυνομικοί εξετάζουν την περίπτωση είτε ο 53χρονος να είχε συνεργούς, είτε να υπήρχαν κάποια άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον του τα οποία αναγνώριζαν για τη δράση του και να σιωπούσαν. Όχι, εγώ πιστεύω τώρα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ότι κάτι έχει γίνει λάθος. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι οικογενειάρχης. Είναι καταστηματάρχης, έχει πολύ καλό όνομα, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Φιλήσυχος, με τα γλέντια του, με τα εκδηλώσεις του, έχει βοηθήσει το σπίτι του ηθοποιού. Δεκαήμερο ανωδικής πορείας στην τιμή των καυσίμων σημειώθηκε στα πρατήρια όλης της χώρας. Άνοδος στις τιμές φαίνεται να υπάρχει τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, που όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά θα ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης, μετά και την κατάργηση της επιδότησης από πλευράς πολιτείας. Στις τιμές των καυσίμων αναφέρθηκε η πρόεδρος των βενζινοπολών Μαγνησίας, αλλά και στα όσα διαμορφώνουν την επικαιρότητα στον χώρο των καυσίμων, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα, ώστε να ανακουφιστούν οι επαγγελματίες αλλά και το σύνολο της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Έχουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες μία συνεχόμενη άνοδο των τιμών. Βλέπουμε το βαρέλι τώρα να πλησιάζει 100 δολάρια, ενώ πριν τρεις εβδομάδες ήμασταν στα 83. Βλέπουμε μία άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και αυτό οφείλεται στην απόφαση της κυβέρνησης να άρει την έκπτωση των 15 λεπτών που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εγώ προσωπικά αυτό το θεωρώ ολέθριο λάθος, γιατί το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει μία σειρά από αγαθά, μεταφορές και υπηρεσίες και φυσικά τον πρωτογενή και αγροτικό τομέα που είναι και επίκαιρο εδώ στη Θεσσαλία, αφού περιμένουμε τη σπορά σε λίγες μέρες του σιταριού. Και βλέπουμε το εξής πρωτοφανές, το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνάει κατά περίπου 7-8 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης. Αυτή την εβδομάδα θα δούμε το πετρέλαιο κίνησης γύρω στα 2,10 ενώ την αμόλυβδη στα 2 ευρώ. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το πετρέλαιο κίνησης έχει ανέβει η τιμή του λόγω ότι πολλοί περιόρισαν τις πωλήσεις του φυσικού αερίου και το έχουν γυρίσει ξανά στο ντίζελ. Με αυτό, επειδή αυξήθηκε λοιπόν η ζήτηση, έχουμε και άνοδο της τιμής, γι' αυτό αντιμετωπίζουμε και αυτά τα φαινόμενα. Θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε ξανά μέτρα έκπτωσης, γιατί οι πληθωριστικές τάσεις που ήδη είναι αυξημένες θα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο.
Αναφορικά πάντως με το θέμα του φυσικού αερίου, υπάρχει εκτίμηση για έως και 10 δύσκολους χειμώνες. Πρωτόγνωρες αναμένεται να είναι υποκλήσεις για την Ευρώπη φέτος. Η Ευρώπη πρέπει να πληρώσει για να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο, να προσευχηθεί για έναν ήπιο χειμώνα και να μειώσει τη ζήτηση ενέργειας, καθώς τυχόν σαμποτάζ στις υποδομές ή ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στις ρωσικές προμήθειες θα καταστήσουν σχεδόν αναπόφευκτες τις διακοπές ρεύματος. Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση προκλήσεις που εξαπολύει η τουρκική πλευρά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία θα κάνει έρευνες, γεωτρήσεις και εμπόριο. Μιλώντας με ιδιαίτερα απαξιωτικό τρόπο, ο Τσαβούσογλου χαρακτήρισε την Ελλάδα αξιολύπητη και ανέφερε ότι η Αθήνα νιώθει άβολα με την Τουρκία να είναι παγκόσμιος παράγοντας. Με την Ελλάδα, με τη ΣΥΠΑ ακόμη και με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζορτ Τσούνι, τα έβαλε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Και για ακόμη μια φορά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας απείλησε ξεκάθαρα τη χώρα μας, πως αν δεν αποστρατικοποιήσει τα νησιά της, θα γίνει η Ουκρανία. Ούτε βήμα πίσω από τη ρητορική των απειλών δεν κάνει η Τουρκία και τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Έδωσε συνέντευξη και επανέλαβε τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας. Είπε καλημέρα στα ελληνικά για να ξυπνήσει, όπως είπε, η χώρα μας. Λέμε στην Ελλάδα ότι αν θεωρείς ότι πίσω σου είναι η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέμε καλημέρα για να ξυπνήσεις, είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θύμισε ότι ρίξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα πριν από 100 χρόνια. Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι θέλει πόλεμο και πως οι δυνάμεις που τώρα τη στηρίζουν, ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, θα την αφήσουν μόνη της. Και εκεί αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ουκρανίας, απειλώντας ουσιαστικά ότι η Ελλάδα θα γίνει Ουκρανία και θα δεχτεί επίθεση. Η απειλή θα έρθουμε ένα βράδυ ισχύει για όλους, είπε ο Τσαβούσογλου, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς της Τουρκίας ότι η χώρα μας παραβιάζει τις συνθήκες των Παρισιών και της Λοζάνης και πως στρατικοποιώντας τα νησιά της θέλει σύγκρουση και αυτό πρέπει να απαντηθεί από την πλευρά μας. Το παραλήρημα του Μεβλούτ Τσαβούσογλου συνεχίστηκε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να κάνει λόγο για διώξεις της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη για καταπίεση των μουσουλμάνων. Τα άκουσε και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτ Τσούνις. Ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι δεν κρατούν τις ισορροπίες και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα να ξέρει ότι δεν έχουν όφελος αυτά που κάνει ούτε στην Αθήνα ούτε στη ΣΥΠΑ κατέληξε. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας χαρακτήρισε την Ελλάδα και αξιολύπητη γιατί αντέδρασε στο νέο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, φάνηκαν ολοφάνερα οι αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγείας, με τους γιατρούς να προτείνουν μεικτό σύστημα υγείας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες των νοσοκομείων. Ξεκινώντας από τη βασική μας αρχή, πως τόσο οι γιατροί του κρατικού τομέα όσο και οι ιδιώτες γιατροί υπηρετούν εξίσου την δημόσια περίθαλψη, θα ήθελα να τονίσουμε την αναγκαιότητα οικοδόμησης της χώρας μας ενός μεικτού συστήματος υγείας, όπως άλλωστε μας έδειξε το δρόμο η πρόσφατη πανδημία, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κώστας Γιαννακόπουλος. Πιστεύω ακράδαντα ότι τόσο οι γιατροί του κρατικού τομέα, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όσο και οι ιδιώτες γιατροί υπηρετούν εξίσου τη δημόσια υγεία. Η πανδημία μας έδειξε το δρόμο το ποιο σύστημα υγείας θα πρέπει να οικοδομήσουμε στη χώρα μας. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ γρήγορα βήματα. Πιστεύουμε πως σε ένα κρατικό σύστημα υγείας ως πυλώνα, ως πρώτο βασικό πυλώνα, όπου εκεί τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας θα είναι στελεχωμένα, θα είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενο, και εκεί πάνω θα κουμπώνει ο ιδιωτικός τομέας με τους ιδιώτες γιατρούς, είτε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε σε δεύτερο βαθμό στις ιδιωτικές κλινικές, διαρκώς αξιολογούμενοι και επιστοποιούμενοι και που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξίσου προς τους συμπολίτες μας. Είναι ένας δρόμος αναπόφευκτος. Η πολιτεία δεν θα πρέπει να εθελοτυφλεί και να προβαίνει σε αποσπασματικές μεταρρυθμίσεις είτε στον κρατικό είτε στον ιδιωτικό τομέα. Όπως τόνισε επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές κλινικές απορρόφησαν μετά από νομοθέτηση την άνοιξη του 2020 το έλλειμμα του κρατικού τομέα, διαθέτοντας απλές κλίνες νοσηλείας, κλίνες μεθ, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση των τελευταίων χρόνων. Αιμορραγούμε με τη μετανάστευση, με το brain drain στο εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο σύστημα μεικτό, το οποίο θα είναι και ελκυστικό για τους γιατρούς οι οποίοι ήδη είναι στο εξωτερικό και θέλουν, νοσταλγούν και θέλουν να γυρίσουν πίσω, βρίσκοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, βρίσκοντας αξιοκρατία μέσα στο σύστημα και κυρίως αμοιβές ικανοποιητικές. Σήμερα οι γιατροί, ιδιαίτερα του κρατικού τομέα, γιατροί νοσοκομιακοί, είναι εγκλωβισμένοι σε
μισθολόγια τόσο αναχρονιστικά όσο και ταπεινωτικά, απαξιωτικά για την ιδιότητα του γιατρού. Μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα που θα λειτουργεί με όρους αξιοκρατίας καλών ηθικών εργασίας και ικανοποιητικών αμοιβών, ανοίγει μια νέα προοπτική για να κρατήσουμε στη χώρα μας κυρίως τους νέους γιατρούς, τον μεταξύ άλλων και ο Γιαννακόπουλος. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι κτηνοτρόφοι της χώρας, καθώς το 17% του ζωικού κεφαλαίου έχει αφανιστεί. Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, λόγω των τεράστιων αυξήσεων σε ζωοτροφές και πρώτες ύλες, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα, με πολλούς να σκέφτονται ακόμα και να εγκαταλείψουν την εργασία τους. Σε απόγνωση είναι πλέον οι κτηνοτρόφοι της χώρας που συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Λάρισα προκειμένου να συζητήσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, καθώς το 17% σε ζωικό κεφάλαιο αλλά και σε γάλα και κρέας έχει απλά αφανιστεί. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τα καμπόδια προβλήματα της κτηνοτροφίας. Δεν είναι μόνο η κατάσταση του τιμών, είναι και τα μέτρα που πρέπει να πάρθει για πραγματικά για να μείνουμε στο επάγγελμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το κόστος παραγωγής. Είναι κάτι που μας λυγίζει. Ήδη οι τιμές μας θα μπορούμε να πούμε ότι σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά το κόστος έχει ανεβεί. Που όλη αυτή την άνοδο την έχουν εξανεμίσει. Για να μειώσει τα κοστολόγια ο κτηνοτρόφος, θα πρέπει να έχει και έκταση. Η έκταση, δυστυχώς, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι, για να έχουν και δικές τους παραγωγές, δεν έχουν. Οι εκτάσεις αυτή τη στιγμή παραμένουν ανεκμετάλλευτες στο δημόσιο. Και όχι μόνο. Και στα μοναστήρια. Και εδώ δεν θέλουμε τις εκτάσεις αυτές να τις αρπάξουμε ή να γίνουν δικές μας. Θέλουμε οι εκτάσεις αυτές για χρήση να τις έχει ο κτηνοτρόφος. Και όταν τελειώνει από το επάγγελμα να πηγαίνουν στο κατακύριο επάγγελμα πάλι σε αγρότη και σε κτηνοτρόφο. Οι μέρες που έρχονται, όπως τονίζουν, είναι δραματικές. Ο κλάδος καθημερινά αφανίζεται. Το κόστος παραγωγής με τις τιμές που ακούγονται τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά δεν καλύπτεται στην τιμή ειδικά του εγωπρόβειου γάλακτος. Έχουμε ζητήματα και στα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία, αλλά με το εγωπρόβειο γάλα τις τελευταίες μέρες με τις τιμές οι οποίες ακούγονται, ουσιαστικά μαθηματικά οδηγούμαστε στο κλείσιμο των εκμεταλλεύσεων, των κτηνοτροφικών και μπορείτε να φανταστείτε τι συνέπειες θα έχει αυτό το πράγμα σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, είτε στη φυτική αλλά και στη χώρα, γιατί το κομμάτι της κτηνοτροφίας είναι ένα κομμάτι που στηρίζει βασικά το ζήτημα που έχει να κάνει με το φαγητό της χώρας. Και θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Τι τιμή σας δίνουν στο εγωπρόβειο? Κοιτάξτε, δείτε, αυτό που ακούγεται, ας πούμε, για τις ανώτερες τιμές που ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες, που ξεκινάει, φτάνει μέχρι το 1,60 για κάποιους συνδυασμούς οι οποίοι ακουστήκανε, ουσιαστικά καλύπτει το κόστος παραγωγής. Τα τελευταία, τους τελευταίους μάλλον μήνες, έτσι πως έχουν πάει οι τιμές και την τελευταία σεζόν, εμείς είμαστε μέσα έτσι κι αλλιώς και μαθηματικά οδηγόμαστε εκεί πέρα. Μια αποκλειστικά κτηνοτροφική και αγροτική περιοχή. Θέλω να ευχηθώ στους συναδέλφους κτηνοτρόφους καλή και παραγωγική χρονιά και στους μεταποιητές επίσης. Μπορεί να πήρε αξία, υπεραξία μπορώ να πω το προϊόν, αλλά το κέρδος δεν το κερδίζουμε εμείς. Το κέρδος το κερδίζουν αυτοί που έχουν λεφτά και αποθηκεύουν ζωοτροφές. Με 40 λεπτά καλαμπόκι γάλα δεν μπορεί να παραχθεί. Δεν πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Το κοστολόγιο για να βγει σήμερα ένα κιλό γάλα είναι 1,65 τουλάχιστον η τιμή. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα μικρό κέρδος. Για να γίνουμε βιώσιμοι, να μπορούμε να παράξουμε και να υπάρχει συνέχεια στο επάγγελμα. Χιλιάδες οικοπρόβατα καθημερινά σφάζονται, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των ζωοτροφών. Ενώ σε λίγους μήνες, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπως τονίζουν, θα υπάρξει μεγάλη απώλεια σε γάλα αλλά και σε φέτα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί της Μαγνησίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του κλάδου τους. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι ο δύσκολα ενεργειακός χειμώνας δεν θα βγει αν δεν γίνουν αυξήσεις στους μισθούς τους. Παράσταση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας πραγματοποίησε η ΕΛΜΕ Μαγνησίας νωρίτερα το μεσημερί στο πλαίσιο πανελλαδικής διαμαρτυρίας που αποφάσισε η ΕΛΜΕ. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας περίπου στις 2 το μεσημέρι. Με τους εκπαιδευτικούς να διεκδικούν αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, μισθολογική αξιοπρέπεια, αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολείων, αντιμετώπιση προβλημάτων στέγασης, ειδικά στην νησιωτική περιοχή, και ολοκλήρωση τοποθετήσεων διαθέσεων, χωρίς όπως λένε να καταστρατηγούνται εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αιτήσεις και με διαφάνεια. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για όλα τα φλέγοντα ζητήματα. Ναι, σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης της ΕΛΜΕ, η οποία κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας, έχουμε μία παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κλάδος. Και αυτά είναι πάρα πολλά.
Επικεντρώνομαι βέβαια στα κυριότερα, όπως είναι η μισθολογική μας καθήλωση, εξάντληση θέλω να πω των εκπαιδευτικών, εφόσον για παραπάνω από μία δεκαετία δεν έχει επεκτεί καμία ουσιαστική αναβάθμιση οικονομική. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να τονίσω και για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αυτή την περίοδο ξεκινήσαμε μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο και πρέπει να πω συνεχώς υπάρχει ένας γραφειοκρατικός φόρτος αυξανόμενος και αυτό δεν μπορεί το Υπουργείο να λέει ότι υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί όπως μέντορες, ενδοσχολικοί συντονιστές, καθώς επίσης και συγκρότηση εκπαιδευτικών ομίλων. Όλα αυτά πολύ ωραία, αλλά και στο εξωτερικό λέει το Υπουργείο ότι υπάρχουν αυτά, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Εκεί υπάρχει στελέχωση, διοικητική υποστήριξη, όπου εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, άρα το επομίζονται οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει μείωση ώρα, υπάρχει ειδικό επιμίσθιο, πράγματα που αυτά σε εμάς εδώ δεν συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσουμε για τη στέγαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο είναι οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Τα οδηπορικά έξοδα είναι πάρα πολλές οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Καρδίτσας ο 35χρονος που τον Αύγουστο του 2021 είχε δολοφονήσει με μαχαίρι βολιώτη επιχειρηματία. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειξη και ακόμα 2 έτη και 10 μήνες στο δολοφόνο για ανθρωποκτονία, οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Παραμένοντας στο δικαστικό ρεπορτάζ, στα χέρια της αστυνομίας είναι ένας 47χρονος βολιώτης που κατέγραφε με το κινητό του λόμενες γυναίκες στην παραλία του Ανάβρου. Ο άνδρας συνελήφθηκε, στο κινητό του εντοπίστηκαν οι φωτογραφίες αλλά και τα βίντεο από τις γυναίκες που βρίσκονταν στην παραλία. Το απόγευμα της Κυριακής, το βόλιο από αστυνομικούς της Υποδιευθυνσής Ασφάλειας Βόλου συνελήφθη ένας βολιώτης 47 ετών. Διότι με το κινητό του τηλέφωνο προέβη στη λήψη φωτογραφιών λόμενων σε παραλία χωρίς τη συνένεση αυτών και την άδειά τους. Συλλέγοντας και αποθηκεύοντας στο κινητό του τηλέφωνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα. Ο 47χρονος έγινε αντιληπτός και σε γενόμενο έλεγχο από αστυνομικούς, κατελήφθη να έχει στην κατοχή του μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία υπήρχαν αποθηκευμένες φωτογραφίες λουόμενων. Η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου συνεχίζεται και όταν δικογραφία διαβιβαστεί στην εισαγγελία, θα οριστεί δικάσιμος του 47χρονου. Εν τω μεταξύ, στις 19 Οκτωβρίου θα βρεθεί ενώπιον του αυτόφορου, μονομαλίου πλημελιωδικού Βόλου, 29χρονος που έχει πάει για τζαμαρίες με σφυρί και έκλεβε καταστήματα. Ο 29χρονος κατηγορείται για κλοπή κατά εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, καθώς είχε σπάσει με σφυρί τη γυάλινη πόρτα ενός μινι μάρκετ και αφαίρεσε από το ιστορικό του 2 φιάλες αλκοόλ. Παράλληλα, ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας βρέθηκε ο 35χρονος βολιώτης που στις 21 Αυγούστου του 2021 δολοφόνησε 41χρονο βολιώτη επαγγελματία, χτυπώντας τον με τούβλο στο κεφάλι και μαχαιρώνοντάς τον στο λαιμό. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία και σε φυλάκιση 2 ετών και 10 μηνών για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ξεκίνησε η διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ σε άπορες οικογένειες της Λάρισας, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν κάποιες από τις ανάγκες ενός νοικοκυριού. 2.210 οικογένειες στο Δήμο Λαρισαίων θα εφοδιαστούν με τα βασικά είδη διατροφής, ενώ ακόμη θα δοθούν και είδη υγιεινής και καθαριότητας. Στο πλαίσιο διανομής αγαθών ΤΕΒΑ, που ξεκίνησε από χθες Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει και στην Τετάρτη 12 του μήνα, στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης στη Λάρισα, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Σωτήρης Βούλγαρης και ο Αντιπεριφέρειξης Βασίλης Πινακάς παρευρέθησαν σήμερα το πρωί στο σημείο και παραχώρησαν δηλώσεις. Ξεκίνησε από χθες η διανομή ΤΕΒΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Θα διαρκέσει για τρεις μέρες στο Δήμο Λαρισαίων μέχρι και την 12η Οκτωβρίου 2022. Συνολικά ωφελούμενοι είναι 2.210 οικογένειες για το Δήμο Λαρισαίων με 3.905 μέλη, ενώ και για τους υπόλοιπους Δήμους που θα διαρκέσει μέχρι και 21 Δεκάτου, που θα είναι και η τελευταία μέρα διανομής στα Φάρσαλα, οι συνολικές οικογένειες που είναι ωφελούμενες είναι 4.276 με 8.289 μέλη. Θα διανεμηθούν τρόφιμα όπως ξηρά τροφή, ελαιόλαδο, αλεύρι, ρύζι, ζυμαρικά κτλ. Νοπά, κρέας, χοιρινό κρέας, βόλιο κρέας, φέτα, μήλα, πατάτες, καθώς επίσης και είδη υγιεινής και καθαριότητας.
Βρισκόμαστε εδώ πέρα σε συνεργασία με τους Δήμους να αξιοποιήσουμε το ΤΕΒΑ, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους όπως είναι αυτές που βιώνουμε στις μέρες μας, να μειώσουμε την κοινωνική ανισότητα και να τους στηρίξουμε όπου χρειαστεί. Στη συγκεκριμένη διανομή για τον Δήμο Λαρισαίων είναι ωφελούμενα 2.210 νοικοκυριά με 3.905 μέλη. Είναι μια διανομή που αφορά τους δικαιούχους του ΚΕΑ, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. Μοιράζονται 22 προϊόντα αυτή τη στιγμή. Η διαφορετικότητα είναι ότι για πρώτη φορά είναι εγκυβωτισμένα πια και τα προϊόντα. Ο τρόπος συνεχίζεται να είναι μηχανοκίνητος για τη διαχείριση όλων των καταστάσεων της πανδημίας. Ελπίζουμε να είμαστε σε πιο σύντομα πλέον χρονικά διαστήματα, γιατί αυτή είναι η πρώτη μετά από καιρό, λόγω μη συμβασιοποίησης, έγκυρης συμβασιοποίησης των τροφίμων από τις διάφορες εταιρείες, που κράτησε περίπου 2,5 μήνες και ολοκληρώθηκε περίπου τον Αύγουστο για να καταφέρουμε να έχουμε τη σημερινή πρώτη μεγάλη διανομή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στον οποιοδήποτε συμπολίτη μας σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, πίσω από μια οικονομική κρίση, πίσω από μια υγειονομική κρίση και τώρα μια κρίση η οποία δημιουργείται από το ενεργειακό μέτωπο, από ρεύμα και αέριο και οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουμε ότι με αυτή τη μικρή βοήθεια συμπαραστεκόμαστε αυτές τις οικογένειες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στον κάθε συμπολίτη μας, για να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον να αντέξουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη της απόφασης έγκρισης ΚΕΑ ή του ΆΜΚΑ του μέλους της αίτησης, που παραλαμβάνηκε σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ιδίων με επιπλέον κατάθεση εξιοδότησης εταίρου προσώπου. Μεγάλο έργος ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ δημοπρατείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Αγιάς. Πρόκειται για έργα πνοής που θα περιλαμβάνουν καθαρισμούς ρεμάτων καθώς και την κατασκευή οδοφράγματος και θα αλλάξουν συνολικά την περιοχή, αλλά θα τη θωρακίσουν κιόλας από φυσικές καταστροφές. Δημοπρατείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το έργο της κατασκευής φράγματος στην περιοχή Αγιοκάμπου του Δήμου Αγιάς. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19,1 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά την ίδρυυση. 50,4 χιλιόμετρα αγωγή ίδρυυση στην Ανάβρα, στο Κυρακάρι, στο Αετόροφο, στην Πρινιά, στην Πλασιά, στο Καστρί, στο Ιναμιγδαλή, στον Παλαιόπεργο, στην Αγιόκαπου και στην Βελίκα. Βελτιώνονται οι αγωγοί, οι σωλήνες ίδρυυσης, αλλά και πηγαίνει ποιοτικό και επαρκές νερό χωρίς να υπάρχουν απώλειες, τηλεχειρισμός, αλλά και τρεις δεξαμενές σε Αγιά, Νερόμενους και Ανατολή, με το σύστημα τηλεελέγχου που είναι η πρώτη ΔΕΙΑ Αγιάς, το οποίο εφάρμοσε στην περιοχή μας. Και μετά 14 χιλιόμετρα και πλέον καταθλιπτικού αγωγού, δηλαδή αποχετευτικού δικτύου, σε περιοχές οι οποίες χρήζουν επέκταση συμπλήρωσης. Είναι ένα μεγάλο έργο. Το σύνθημα είναι: ενώνουμε τις δυνάμεις μας, κερδίζουμε το μέλλον των τοπικών μας κοινωνιών. Και αυτό γίνεται χρόνια τώρα, με βαθύ αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Η Αγιά, ο Δήμος Αγιάς άλλαξε και αλλάζει καθημερινά. Με έργα για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Με έργα για τον άνθρωπο και την προστασία των περιουσιών τους. Με έργα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Είμαστε ένα με τις τοπικές μας κοινωνίες. Το έργο είναι πολλαπλού σκοπού και αποσκοπεί κατά προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών άρδες της περιδιάδας Αγιάς Ανάβρας, η οποία βρίσκεται ανάντι του αμοιευτήρα του παρόχθιν περιοχών του ρέματος Πουρή. Αυτοψία στο νέο ποδηλατόδρομο της Νέας Ιωνίας πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, παρατήρησαν τις φθορές που έχουν διαπιστωθεί στον ποδηλατόδρομο μόλις μία εβδομάδα μετά την κατασκευή του. Αμέσως δόθηκαν οδηγίες στον εργολάβο προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ποδηλατική λωρίδα. Αυτοψία στο έργο κατασκευής ποδηλατόδρομου στην οδό Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του και υπηρεσιακούς παράγοντες, από την οποία διαπιστώθηκε ότι εξαιτίας της αστοχίας στη χρήση ενός συγκεκριμένου υλικού από πλευράς εργολάβου, προκλήθηκαν φθορές στο οδόστρωμα. Δόθηκαν από τους τεχνικούς οι οδηγίες προς τον ανάδοχο για την άμεση αποκατάστασή τους. Νέα έργα οδοποιίας πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Νότιο Πύλαιο. Σήμερα, κλιμάκιο της Δημοτικής Αρχής επέβλεψε τα έργα στη Σική, ενώ ειδοποιήθηκε και για τη νέα χρηματοδότηση που θα δοθεί για την υδροδότηση του Τρικερίου.
Σε εξέλιξη εργασία ασφαλτοστροφή τμήματο του εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Αυτοψία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, από κοινού με δυνατό Δήμαρχο κ. Βαγγελάκη και την πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Σικής, Αργυρό Αναγνώστου Κατσιντέλια. Παράλληλα, όπως γίνεται γνωστό, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Ινσιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης προχώρησε σήμερα 3η 11 Οκτωβρίου στην επιχορήγηση ύψους 400.000 ευρώ του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την επέκταση του δικτύου της υδροδότησης του νησιού Παλαιού Τρικερίου και συγκεκριμένα της αλφα φάσης του χερσαίου τμήματος του υποθαλάσσιου αγωγού. Η εξέλιξη ήρθε μετά και από παρέμβαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ζέτας Μακρύ. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, όπως γίνεται γνωστό, του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ουσιαστικά ξεκινάει η οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος της εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας νερού στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στο νησί του Παλαιού Τρικερίου, το οποίο και αποτελεί τροχοπέδι για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Η ΟΣΑΝΟ επιχορήγηση που θα δοθεί στο Δήμο Νοτίου Πηλίου θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ίδρυυσης των νησιών, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Οικονομικού έτους 2022. Σε παρεμβάσει στο κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στο Βόλο προχώρησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι σήμερα το πρωί, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με σημαντικότερο εκείνο της στέγασης. Συμβολικά έστησαν μια σκηνή στη μέση του Θόλου, προκειμένου να δείξουν ότι αν δεν λυθούν τα προβλήματα, οι φοιτητές θα αναγκαστούν να μείνουν σε σκηνές. Παρέμβαση στο κτίριο της Πρυτανίας πραγματοποίησαν σήμερα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως συνέχεια των προγραμματικών τους δηλώσεων την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα το πρωί, η Πρυτανία στο κτίριο Παπαστάντος στην παραλία του Βολού ήταν αποκλεισμένη, με τους φοιτητές να φρουρούν τις πόρτες. Οι φοιτητές απίθυναν κάλεσμα στις Πρυτανικές Αρχές να ακούσουν τα αιτήματά τους και να επιληφθούν για την ικανοποίησή τους, ώστε, όπως λένε, να μην χαθεί χρονιά για εκατοντάδες φοιτητές. Οι φοιτητές κρέμασαν πανώ σε κάγκελα και πόρτες, μέσα από τα οποία γνωστοποιούν τα πάγια αιτήματά τους, με σημαντικότερο αυτό της στέγασης. Θέλουμε να δείξουμε ότι όντως δεν είμαστε μόνο στα λόγια, είμαστε και στις πράξεις. Ύστερα από τη σύσκεψη που κάναμε όλων των φοιτητικών συλλόγων, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση με σκοπό να μας ακούσει και η Πρυτανία, να ακούσει τα προβλήματά μας, με σκοπό να λυθούν άμεσα τα προβλήματά μας, που είναι τεράστια, να επενοικιαστούν, να πάρουμε, ας πούμε, αίθουσες από ξενοδοχεία άμεσα. Διότι πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Βλέπουμε πολλά παιδιά, πολλοί φοιτητές αποκλείονται από τις σπουδές τους. Έχουν πραγματικό πρόβλημα. Βλέπουμε πολλά παιδιά να μετακινούνται από το τόπο καταγωγής τους και στην ουσία υπάρχουν προβλήματα μέσα από αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, αποκλείονται από τις σπουδές τους, εννοείται. Και σήμερα, εννοείται, είμαστε εδώ μπροστάριδες να διεκδικήσουμε. Σήμερα οι φοιτητικοί συλλόγοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του κτηρίου της Πρυτανίας. Τα μαθήματα που γίνονται στο συγκεκριμένο κτίριο έχουν διευθετηθεί να γίνουν. Έχει γίνει ήδη ένα μάθημα σε αίθουσες οι οποίες έχουν δεσμευτεί για αυτόν τον σκοπό. Δεν έχουμε επιβαρύνει τους φοιτητές. Έχουμε φροντίσει ως φοιτητικός σύλλογος να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Διεκδικούμε, όπως και πολλά άτομα του διοικητικού προσωπικού, τα οποία αναγνωρίζουν αυτό το ζήτημα, μια καλύτερη συνθήκη στη στέγαση, στη σύντηση των φοιτητών. Μεταξύ των άλλων, οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούν πλαφόν στις τιμές των ενοικίων 300 ευρώ μηνιαία επιδότηση για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν. Να καταβληθεί άμεσα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Να αξιοποιηθεί η περιουσία του Ιδρύματος, δημιουργία αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν εστιών στο κτίριο της Βαμβακουργίας, να φύγουν τώρα οι επιχειρήσεις. Δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη. Δικαίωμα μεταγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Επινοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία για τη στέγαση των φοιτητών. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.